ΙΕΚ, όταν είχε ξεκινάει το φασαρί μαζί του. Το θυμάσαι, γι' αυτό σε παρακαλώ, τώρα που θα έρθει, πες και εσύ δύο λόγια. Εγώ τον μάλωσα, τον φοβέσω. Τον έκανα μάλλον στο ψύρο. Τι κοιτάξω. Από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω πω ο λόγο του Θεού μπορεί να έχει στην καρδιά ενό και ενό στρατιώτη. Γιατί όχι, φυσικά τη δική μου δεν την άγγιξα. Εμεί αυτό αγαπημένο μου κουνιάδε. Το ξέρω και πολύ καλά μα. Καλά, μην παίρνει παράδειγμα εμένα. Μίλα του, σε παρακαλώ, μπορεί να σε ακούσει και να του πει σε καλό. Έλα μέσα, παιδιά. Είχε δεν είχε, τα κατάφερε πάλι. Μα αναστάτωσε στο σπίτι. Κύριε Ιλάκη, θα σα πω τα πάντα. Μα να χαρείτε ό,τι αγαπάτε. Δεν μπορώ να μιλήσω μπροστά στον πάσχο. Μίλα, παιδί μου, μην φοβάσαι από μένα. Βράζει αυτά και λέγε και πρόσεξε καλά, ε. Μην μου πει ψέματα, γιατί ξέρει τι σε περιμένει. Ωραία, λοιπόν. Είχαμε πάει σε ένα γάμο στον Γαβρίλη. Και ήταν εκεί ο Λούντβιχ και μου είπε. Γιατί ένα κατέβει του Λούντβιχ. Τι δουλειά έχει ο Λούντβιχ εκεί, ρε. Ωραία, λοιπόν. Η αίμα ήταν και μου είπε να πάμε στον Αχερόνα. Ώστε η αίμα σου έβαλε την ιδέα, εσύ σαν ήλικο. Θα δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Μα κύριε Λαρχέ, αν μια γυναίκα δεν θέλει, τι μπορεί να κάνει ένας άντρας. Κάτσε και πες μου. Είσαι ή δεν είσαι ο πατέρας του παιδιού. Τι που θέλετε να ξέρω. Τι, δεν ξέρεις από το παιδί είναι δικό σου. Σπούρο να είμαι σίγουρος. Παιδί, τι θες να πεις, ότι δεν ήσουν ο μόνος. Όχι, εκείνο το βράδυ μόνος ήμουν. Πριν ή μετά από μένα όμως δεν ξέρω τι έγινε. Πας θα τα φορτώσεις όλα στο Λούντβιχ. Όχι προς Θεού, τα άκουσα όλα. Ήμουν εκεί και τα είδα όλα με τα μάτια μου. Ο Λούντβιχ δεν φταίει σε τίποτα. Τότε γιατί είπες την αίμα θα την παντρευτείς. Μα ξέρετε τώρα, άμα μια γυναίκα δεν την καλοπιάσεις, δεν σου καλωστέλνει. Βρήκε, καταλαβαίνεις, ε. Ναι, ναι, το ίδιο το πάρει. Άκουγε, δεν είσαι πια κανένα μόνο να μην ξέρεις αν το παιδί είναι δικό σου ή όχι. Δεν είπα, στιγμή πως δεν παραδέχομαι ότι δεν πήγαμε την αίμα. Αλλά έχω μπερδευτεί τόσο να μιλάμε για εμένα ή για το παιδί. Για σένα μιλάμε, γε. Και σε ρωτάω, είναι σωστό να αφήσει μια κοπέλα μονάχη της, χωρίς κανένα στήριγμα, χωρίς καμία βοήθεια για το μωρό, χωρίς κανένα προστάτη. Το ξέρεις πως είναι μεγάλη αμαρτία, μεγάλο έγκλημα. Δεν νομίζεις πως θα ήταν. Ναι, θα ήταν. Έχετε δίκιο. Κι αν έχω υποχρέωση, έχει και ο Λούντβιχ. Αλλά όλα αυτά θα ίσιαν αν το παιδί ήταν δικό μου. Τώρα όμως ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να τρέχω όλη η μέρα σαν το σκύλο πάνω κάτω για να μεγαλώσω αυτό το παιδί που δεν ξέρω αν είναι δικό μου. Πάστε να με καταλαβαίνετε, κύριε, και με καταλαβαίνετε σχεδόν. Να σταματήσει η κουβέντα. Το ζήτημα θα το λύσει το δικαστήριο. Θα σπάω το κεφάλι μου εγώ με τις βρωμοδουλειές του ενός και του άλλου. Άντε πήγαινε τώρα, και τα μας σας άλλες. Μάλιστα, κύριε. Το λυπάμαι, βέβαια. Λυπάμαι για την κοπέλα. Αλλά η κοπέλα, να σου πω και κάτι, στο κάτω κάτω, θα περάσει τον μωρό 4 μήνες. Θα το δώσει κανένα στο κομείο που το προσώπησε, το προσωπεύουν για όλη τη ζωή. Και όλη αυτή η ιστορία θα ξεχαστεί. Αυτός όμως, ούτε το μωρό μπορεί να κοιτάξει, ούτε δουλειά θα μπορεί να βρει τέτοια διαγωγή στο πολιτήριό του όταν το διώξουν από το στρατό. Μα το Θεό, δεν θα ήθελα να μου δικαστεί σε μια τέτοια δίκη. Πολύ μπερδεμένα πράγματα. Δεν λέω ότι ο Νιέτ είναι άνθρωπο, αλλά αν το ότι είναι ένοχο. Όσο για την κοπέλα, δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα να φτάσουν ως εκεί. Στο κάτω-κάτω δεν τα κρίνουμε εμείς τους ανθρώπους. Για πες μου όμως, τι σκέφτεσαι να κάνεις με την είσοδο της Βέρτας στην εκκλησία. Δεν είναι μόνο είσοδο, σκέφτομαι το μέλλον της Βέρτας. Εδώ μέσα είναι γεμάτο γυναίκες, καταλαβαίνετε. Κάθε μία από αυτές τις γυναίκες θέλει να περάσει τις ιδέες της στην κορυφή. Η πέθερά μου θέλει να την κάνει medium για να επικοινωνεί με τα πνεύματα. Η γυναίκα μου θέλει την προορίζει για μετά την πράγμα. Η κουβερνάντα της μιλάει για τους μεθοδιστές. Η γλυά η παραμάδα κοινωνερεύεται πρεσβυτηριανή. Και οι πυρέτριες θα τη θέλουν να τη δουν στο στρατό της σωτηρίας. Καταλαβαίνεις, είναι δυνατόν να διαπαιδαγωγηθεί η ψυχή ενός μικρού παιδιού κάτω από αυτές τις καταστάσεις. Και εγώ, που είμαι ο πατέρας και έχω την αποκλειστική ευθύνη, βρίσκω του κόσμου τις δυσκολίες. Γι' αυτό σημαίνει. Η Βέρτα πρέπει να φύγει το γρηγορότερο δυνατόν από αυτό το σπίτι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλές γυναίκες διοικούν εδώ μέσα. Εμένα μου λες. Είναι σαν να μπαίνω σε ένα κλουβί με άγρια κρύα και δεν είχα το μαστίγιο. Αλλά πάσα στιγμή να πέσει την πλάτη του, θα με κάνανε κομμάτια. Γελάς εσύ, βέβαια. Αφού με κατάφερες να παντρευτώ την αδερφή σου, τώρα μου φόρτωσε και την πλάτη σου. Μα το Θεό, φοβερό πράγμα να έχεις πεθερά μέσα στο σπίτι σου. Ναι, και όταν ο άλλος τη χρεώνεται την πεθερά, εμείς βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Όχι, να, ο καθένας έχει τα βάρη του σε αυτή τη ζωή.
δεν λέω, αλλά εμένα έχει παραγγείλει το κακό. Γιατί εκτός από την πεθερά μου, έχω και τη γριά, την παραμάνα μου, η οποία μου φέρνεται ακόμα σαν να, σαν να είμαι μωρό παιδί. Δεν λέω. Καλή γυναίκα είναι, αλλά ούτε αυτή έπρεπε να είναι εδώ μέσα. Κανείς πρέπει να κουμαντάρει τις γυναίκες. Δεν πρέπει να αφήνει να το κουμαντάρουν αυτές. Α, και πώς γίνεται αυτό, αγαπημένο μου Γουλιάνη, για πες μου να μάθω κι εγώ. Άκουσα το. Η Λάουρα και το λέω παρόλο που είναι αδερφή μου, είχε πάρα πολύ σκοτεινό τα γυναίκα. Η Λάουρα έχει ελαττώματα, αλλά δεν είναι μεγάλα. Μην πάτε να τη δικαιολογήσει. Την ξέρω πολύ καλά. Δεν πάω να τη δικαιολογήσω. Η Λάουρα μεγάλωσε με ρομαντικές ιδέες και είναι δύσκολο να αποδειχθεί την πραγματικότητα. Επειδή είναι γυναίκα σου, νομίζει πω είναι η τελεία του κόσμου. Άκουσα το πράγμα, κάποιο δυσκολεύει τη ζωή εδώ μέσα, δεν είναι κανένα άλλο πέρα από τη Λάουρα. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση εδώ μέσα είναι τραγική. Η Λάουρα δεν θέλει με τίποτα να αφήσει το παιδί να φύγει. Εγώ πάλι δεν είμαι διατεθειμένο να κρατήσω άλλο το παιδί εδώ μέσα σε αυτό το φρονοκομείο. Α, δεν το θέλει η Λάουρα. Τότε μα το εγγονεί. Όταν ήθελε κάτι, έπεφτε κάπου ανάσχεδε και έκανε την πεθαμένη, ώστε να τη δώσει αυτό που ήθελε. Πρώτα τη το έδινα, ό,τι και να ήταν αυτό, το έδινε πάλι πίσω, έτσι απλά για να τη γίνει το χατήρι. Α, ώστε παιδί ήταν, από παιδί ήταν έτσι, ε. Η αλήθεια είναι ότι μερικέ φορέ γίνεται τόσο στερική, που φοβάμαι ότι είναι άρρωστη και αρχίζω να τη πω. Τι σα κάνει να μπορείτε να βρείτε μια μέση λύση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω την Πέρθα να την κάνω κανένα παιδί θαύμα, ούτε να τη δώσω τέτοιε ιδέε που να μην διαφέρει από μένα. Φυσικά, δεν θα γίνω και ο προαγωγό τη κόρη μου να τη μιλήσω από τώρα σιγά μου. Αν δεν παντρευτεί βέβαια, θα δυσκολέψει η ζωή τη. Ούτε πάλι θέλω να τη δώσω ανδρική επαγγελματική μόρφωση, η οποία χρειάζεται και χρόνο και προσπάθεια μεγάλη, και η οποία θα πάει χαμένη μόλι παντρευτεί. Και τι σκέφτεσαι να κάνω. Να την κάνω δάσκαλο, ούτω ώστε. Και αν ακόμα δεν παντρευτεί, θα μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό τη. Τόσοι και τόσοι δάσκαλοι με το μισθό του συντηρούν την οικογένεια. Αν πάλι παντρευτεί, αυτά που θα μάθει. Θα την διευκολύνουν να μορφώσει τα παιδιά του. Λογικό δεν είναι. Πολύ λογικό. Τι θα γίνει όμως με τη ζωγραφική. Πέντε πόδια και ταλέντα. Α, δεν είναι κρίμα να πάει κανένα με τέτοιο φυσικό κράσμα. Τι μπορεί να πάει κανένα. Πέρυσι τέτοιο καιρό πήρα κάτι σχέδια τη Πέρθα και τα έδωσε σε ένα μεγάλο ζωγράφο. Μου είπε ότι είναι κοινά σχέδια από αυτά που ζωγραφίζουν τα παιδιά στο σχολείο. Το καλοκαίρι όμως πέρασε ένα από εδώ ένα νεαρό τεχνοκρίτη από αυτού που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Και μου είπε. Και είπε ότι η Πέρθα είναι μεγάλο ταλέντο. Και έτσι έγινε το χαρτί τη Λάουρα και κοιμόμαστε όλοι εσύ. Ο νεαρό ήταν ερωτημένο με τη μικρή, όπως δείτε. Τότε ο Θεός να βάλει τα χέρια του. Η Λάουρα όχι μόνο θα σου κηρύξει το πόλεμο, αλλά θα του πάρει όλου με το μέρο τη. Δεν θα έχει κανένα σύμμαχο εδώ μέσα. Να, ο πόλεμο ήδη έχει αρχίσει. Και μεταξύ μα, τα όπλα που χρησιμοποιεί ο εχθρό δεν έχει καθόλου τιμία. Το ξέρω και πολύ καλά μάλιστα. Τι και εσύ το ίδιο. Άστα, καλύτερα να τα ρωτάς. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι το μέλλον της Πέρθας καθορίζεται από κίνητρα που τα προσδιορίζει το μίσος. Εδώ μέσα δεν ακούς τίποτα άλλο παρά για τον πόλεμο που υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Και ότι οι άντρες κάτσε, γιατί θέλεις, σε παρακαλώ, κάτσε, κάτσε να πάμε λίγο. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα σοβαρό φαγητό, αλλά μ' αρέσει να είμαστε μαζί. Εξάλλου απόψε, περιμένω και τον γιατρό του. Μόνο μια στιγμή, την ώρα που ερχόμουν προς τα δρόμια. Που πάρει και σοβαρός και αξιοπρεπής. Αυτό είναι ευχάριστο. Μπορεί λες να με ρωτήσεις το θέμα της Πέρθας. Εξαρτάται, αν ξέρει να κρυφτεί τη γυναίκη. Μάλιστα. Κάτσε μου, κάτσε σε παρακαλώ. Όχι, άλλο δεν μπορώ. Έχω πει τη γυναίκα μου που θα γυρίσει στο σπίτι γρήγορα για φαγητό και θα αρχίσει να ανησυχεί. Να ανησυχεί. Να γκρινιάζει τέλος να πει. Τέλος πάντων. Για να σου δώσω το πάνω. Ναι. Κάνει πολύ πλήρω όμως. Α, και να σου πω. Σε βλέπω πολύ νευρικό το τελευταίο διάστημα. Μπορείς να γίνει νευρικό. Ναι, νευρικό. Δεν μου λες, η Λάουρα, η Λάουρα εδώ και 20 χρόνια μου φέρνεται σαν να είμαι με τον απόδειο στον τάφο. Η Λάουρα. Όχι, δεν μίλησα με τη Λάουρα. Τέλος πάντων. Πρόσεχε, αυτό μονάχα σου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Α, μήπως θα ήθελες να μιλήσουμε για την είσοδο της Γάρτας στην Εκκλησία. Όχι, όχι, δεν χρειάζεσαι. Καλό κακό, τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο που χάρεξε η θρησκεία. Βασίζομαι στην ηθική των πολλών. Εξάλλου εγώ ούτε για πυρομάρτυρα σπάω, ούτε για απολογητή τη αλήθεια. Άντε, να πα το καλό και χαιρετίσματα στη γυναίκα σου. Να σε καλά, καλή νύχτα και φίλησε μου τη Λάουρα. Ευχαριστώ. Thank you.
σου, σε παρακαλώ. Μια στιγμή, σε παρακαλώ. 67, 73, 84, 95, 100. Ορίστε, σ' ακούω. Μήπως σε ενοχλώ. Όχι καθόλου. Ήρθες, πιστεύω, για τα έξοδα του σπιτού. Ναι, για τα έξοδα του σπιτού. Καλά, χάσα τους λογαριασμούς και θα δούμε. Τους λογαριασμούς? Ναι. Μα τι, θα κρατάμε και λογαριασμούς τώρα? Και βέβαια θα κρατάμε λογαριασμούς. Τα οικονομικά μας δεν πάνε καθόλου καλά. Και αν έχω έλλειμμα, πρέπει να έχω δικαιολογητικά. Εγώ θα με καταλογίσω ένα μέλη και να με τραβάνε στα δικαστήρια. Δεν είμαι υπεύθυνη εγώ, εάν δεν πάνε καλά τα οικονομικά μας. Καλά, αυτά θα τα δούμε, να ξέρω για λύση. Καλά, φταίω εγώ γιατί δεν σε πληρώνει ο ενοικιαστής σου. Και ποιος ερωτήθηκε αυτό που να το πάρει εδώ, εγώ ή εσύ? Τι ήθελες εγώ που βάλεις αυτό τον αχαήρετο που δεν είναι ικανός για τίποτα? Αφού δεν είναι ικανός για τίποτα, γιατί έκλεισε συμφωνία μαζί μου? Για να μπορέσω να βρω την ησυχία μου. Ούτε να φάω μπρος, ούτε να κοιμηθώ, ούτε να δουλέψω. Μου έχεις γίνει μεγάλο φρεχνάς. Και να σου να μόνο εσύ, ώρες εδώ μέσα, επιμένετε να το πάω. Εσύ, γιατί δεν τον ήθελα ο αδερφός. Η πεθερά μου, γιατί δεν τον ήθελα εγώ. Η κουβερνάντα, γιατί ήταν μεθοδιστής. Η γριά η παραμάνα, γιατί λέει είχε γνωρίσει την γιαγιά του πριν από πόσα χρόνια. Αν δεν τον έπαιρνα, ή έπρεπε να είμαι στο τρελάδι του, ή έπρεπε να είμαι στον τάφο. Καλώς πάντων. Εδώ μέσα σου έχω χρήματα για τα έξοδα του σπιτιού και για το χαρτζίλι σου. Τους οργανισμούς τους βλέπουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εξοφόρατε. Με υποχρεώνετε. Αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω αν κρατάτε κι εσείς λογαριασμούς για όσα ξοδεύετε μόνο σας. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Ω, βέβαια. Όπως δεν με αφορά βεβαίως και η ανατροφή της κόρης μου. Αλήθεια, μια τετόφερη κουβέντα. Τι αποφάσισαν οι ευγενέστεροι κύριοι στην απόψινή συνεδρίαση? Απόψε δεν αποφασίσαμε τίποτα. Την απόφασή μου την έχω πάρει από καιρό. Απλώς απόψε την ανακοίνωσα στον πιο πιστό φίλο του σπιτιού. Η Βέρτα φεύγει στην πρωτεύουσα σε 15 μέρες. Και πού θα μείνει στην πρωτεύουσα, αν επιτρέπετε να ρωτήσω, βέβαια? Στους Σέφερ. Στους Σέφερ, αυτού του άθεου. Δεν έχει καμία σημασία. Βασινώνουν τα παιδιά να ακολουθούν τη θρησκεία του πατέρα. Παπά, και τη μητέρα δεν τη πέφτει κανένα λόγο στο ζήτημα αυτό? Όχι, βέβαια. Βασινώνουν όταν μια γυναίκα παντρεύεται, παραχωρεί όλα τα δικαιώματα στο σύζυγο. Με αντάλλαγμα ο σύζυγος να φροντίζει αυτήν και τα παιδιά της. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε στα παιδιά της. Κανένα δικαίωμα. Δεν μπορείς να κρατήσεις κάτι που το πουλάς και μάλιστα να κρατάς και τα χρήματα από κάτω. Κι αν υποτεθεί ότι η μητέρα και ο πατέρας συμφωνούν για το παιδί. Α, τι κακή δύσκολα. Α, πάρε παράδειγμα εμάς τους δύο. Εγώ θέλω να φύγει το παιδί στην πρωτεύουσα. Εσύ θέλεις να μείνει εδώ. Δεν υπάρχει λύση. Μαθηματικά η λύση θα ήταν να μείνει ανάμεσα στο σπίτι και στην πρωτεύουσα, δηλαδή στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ούτε αυτό γίνεται. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Αλήθεια τη βία. Αλήθεια, τι ήθελε ο Νιέν απόψε εδώ? Είναι υπηρεσιακό μυστικό, δεν μπορώ να το πω. Παπά, ένα υπηρεσιακό μυστικό που το ξέρουν όλοι στην κουζίνα. Εδώ το ξέρει κι εσύ. Φυσικά δεν το ξέρω. Και έχει βγάλει την απόφασή σου. Ο νόμος ορίζει την απόφαση, όχι εγώ. Α, ο νόμος δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Καλά, αυτό είναι σωστό. Ποτέ δεν είναι σίγουρος κανείς για τον πατέρα του ενός παιδιού. Περίεργο. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν είναι πατέρας ενός παιδιού. Έτσι λέει. Πολύ περίεργο. Τότε λοιπόν, γιατί θα πρέπει ο πατέρας να έχει τόσα δικαιώματα επάνω στο παιδί? Γιατί έχει αναλάβει όλες τις ευθύνες ή τον υποχρεώσανε να αναλάβει τις ευθύνες. Βέβαια, σε περίπτωση γάμου δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι λένε. Έτσι ελπίζω. Για να υποθέσουμε ότι η σύζυγος δεν ήταν πιστή στον άντρα της. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Έχεις να ρωτήσει κάτι άλλο? Όχι, τίποτε άλλο. Πολύ ωραία. Θα ανέβω μια στιγμή επάνω. Όταν έρθει ο γιατρός, ειδοποίησε με. Καλά. Πρόσεξε, θέλω να με ειδοποιήσεις αμέσως. Δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει. Κατάλαβες? Κατάλαβα.
Για εμάς που ζούμε στην Ερημιά, ένας καλός και ευσυνήθιτος γιατρός είναι πολύ μεγάλη καλή βοηθειά. Έχω ακούσει τόσο θαυμάσια πράγματα για εσάς που ελπίζω ότι πολύ γρήγορα θα γίνει μεγάλη φίλη. Δεν βρίσκονται για να σε ευχαριστήσω. Θέλω όμως να πιστεύω ότι τουλάχιστον σαν γιατρός δεν θα έρχομαι συχνά να σας βλέπω. Ακούω άλλωστε πως η οικογένεια βρίσκεται σε άλλη υγεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα κάτι σοβαρό. Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως θα θέλουν. Αλήθεια, με κάτι να είναι σίγουρο. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατρέ. Μα γιατί τι συμβαίνει. Ξέρετε, σε μια οικογένεια υπάρχουν πράγματα που η ευθύνη και η αξιοπρέπεια δεν σου επιτρέπουν. Μάλλον που θέλει προσπαθεί να τα κρύψει από τον κόσμο. Ναι, αλλά όχι από τον γιατρό. Ναι, φυσικά. Αυτό άλλωστε ήταν και ο λόγο που μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σα εμπιστευτώ από την αρχή. Αλλά όμω το πρωί. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε και τον γιατρό. Όχι, όχι. Θα πρέπει πριν τον γνωρίσετε να σα μιλήσω. Πρόκειται για τον ίδιο. Ναι, γιατρέ μου, άντρα μου δεν είναι καλά. Λυπάμαι που τα ακούω, κυρία μου, αλλά ό,τι και να σημαίνει, σας παρακαλώ να μου δείτε εμπιστοσύνη. Θα κάνω το πάλι για να βοηθήσω. Το μυαλό μου δεν είναι καλά το μυαλό μου. Καταλαβαίνετε τώρα. Τώρα που ξέρετε την αλήθεια. Θα κρίνετε μόνο σας όταν το γνωρίσετε. Σοβαρά μου το λέτε, μου φαίνεται απίστευτο. Έχω διαβάσει τις θαυμάσιες ορειτολογικές μελέτες του Ιλακού και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι γραμμένες από έναν άνθρωπο εντελώς ισορροπημένο. Σπάνια έχω συναντήσει τέτοια σαφήνεια και τέτοια λογική. Γιατί δεν πρέπει, λέτε ότι κάνουμε λάθος. Όλοι εμείς οι στενείς συγγενείς του που βρισκόμαστε κάθε μέρα κοντά του. Αχ, να ξέρετε πόσο πολύ θα βρεθόμουν. Φυσικά, τίποτα δεν αποκλείεται. Θα μπορούσε να έχει χάσει την διαρκή του ισορροπία σε άλλες εκδηλώσεις. Θυμάστε να μου πείτε ορισμένα συμπτώματα. Τι να σας πω. Μερικές φορές φαίνεται πολύ χάσει. Φαίνεται πάλι έχει κάτι περίεργες ιδέες. Βέβαια, αυτό για έναν επιστήμονα σαν τον άντρα μου δεν είναι τόσο περίεργο. Και να σας πω, δεν θα μας κακοφαινόταν κιόλας αν δεν είχε αντίκτυπο στην οικογενειακή μας γαλήνη και ευημερία. Μετά, ξέρετε, έχει τη μανία να αγοράζει πάρα πολλά πράγματα. Το λέει πολύ σοβαρό. Και τι ακριβώς πράγματα αγοράζει. Βιβλία. Κάσες ολόκληρης βιβλία. Ένα πείτε ότι τα διαβάζει, ούτε μια ματιά δεν του ζωή μου. Κυρία μου, αυτό δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Επιστήμον είναι φυσικό να αγοράζει βιβλία. Μα τι, δεν με πιστεύετε. Δεν έχω καμία αμφιβολία για όλα αυτά που λέτε. Και τότε πώς θα μπορούσατε να δικαιολογήσετε ότι προσπαθεί με το μικροσκόπιο να δει τι γίνεται σε έναν πλανήτη. Σας έχει πει τέτοιο πράγμα. Ναι, μου έχει πει. Θυμάστε καλά, σας είπε με το μικροσκόπιο. Ναι, με το μικροσκόπιο. Αν είναι έτσι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αν είναι έτσι, λέτε, δηλαδή, αμφιβάλλετε για μένα, να εγώ σας εμπιστεύω κανένα οικογενειακό μυστικό. Κυρία μου, η εμπιστοσύνη σας με τιμά. Αλλά σαν γιατρός είμαι υποχρεωμένος να εξετάσω όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Για πέστε μου. Ο έλεγχος είχε και παλιά σημάδια ανησυχίας, αδικαιολόγησης, μελαγχολίας. Η διάθεσή του αλλάζει εύκολα. Αν αλλάζει. 20 χρόνια παντρεμένη και δεν θυμάμαι να πήρε μία απόφαση που να μην την αλλάξει αμέσως. Επιμένει στη γνώμη του. Πάρα πολύ. Θέλει να γίνεται πάντοτε το δικό του. Και όταν εγώ συμφωνώ μαζί του, τότε τα παρατάει όλα και αφήνει εμένα να αποφασίσω. Όλα αυτά που μου λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Απαιτούν συνεχή και προσεκτική παρακολούθηση. Ξέρετε, κυρία μου, η βούληση. Πώς να σας το πω. Η βούληση είναι η σπονδυλική στήλη της διανοίας. Αν η βούληση πάψει να λειτουργεί φυσιολογικά, τότε ολόκληρο το οικοδόμημα του ανθρώπου κλονίζεται και σιγά σιγά καταραίει. Γιατρέ μου, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν ξέρετε τι έχω τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να καταλάβω και να εκπληρώνω κάθε μια επιθυμία. Αν ξέρετε πόσο δυστυχισμένη είμαι. Κυρία μου, θέλω να σου πω ότι η περίπτωση σας με συγκινεί βαθιά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για εσάς. Σας συμπαθώ πραγματικά και σας παρακαλώ να μου έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έπειτα όμως από αυτά που μου είπατε, σας συνιστώ να είστε πολύ προσεκτικοί. Μην λέτε ποτέ στον άντρα σας πράγματα που μπορούν να τον επηρεάσουν και προπαντός μην διαφωνείτε μαζί του όσο δίκιο να έχετε. Σε περίπτωση αντιδική του ο παραμικρός πενιγμός ή παραμικρή αντίληση. Μπορούν να πάρουν απίθανες διαστάσεις μέσα του, να γίνουν έμονη ιδέα, μονομανία. Καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα κατάλαβα.
Θέλετε να δείτε να του βάζω υποψίες στο μυαλό του, ε! Ακριβώς. Η φύση της αρρώστιας είναι τέτοια που ασθενείς μεγαλοποιεί ακόμα και τα πιο απίθανα πράγματα. Μετάλλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Λάουρα! Μια στιγμή με φωνάζει η μητέρα μου. Έρχομαι αμέσως. Α, να και ο ήλιος. Ήρθατε, γιατρέ. Χαίρομαι που σας βλέπω στο σπίτι μου. Πώς είστε? Δική μου χαρά, γιατί μου γνώριζα από κοντά ένα τόσο θαυμαστό και διακεκριμένο επιστήμονα όπως εσείς. Α, δεν το λέτε. Περάτε, ευχαριστώ. Ξέρετε, τα στρατιωτικά μου καθήκοντα δεν μου επιτρέπουν, δεν μου αφήνουν και πολύ ελεύθερο χρόνο να εργαστώ στις μελέτες. Παρ' όλα αυτά, είμαι στα πρόθυρα μιας νέας ανακαλύψεως. Αλήθεια? Ναι. Εδώ και καιρό κάνω φασματοσκοπική ανάλυση στους μετεωρίτες. Και έχω διαπιστώσει ότι περιέχουν άνθρακα. Πράγμα που σημαίνει την ύπαρξη οργανικής ζωής. Πώς σας φαίνεται? Απίστευτο. Και το βλέπετε αυτό με το μικροσκόπιο, είπατε. Όχι, για το Θεό. Με το φασματοσκόπιο. Συγγνώμη, αλλά θα είστε σε θέση να μας πείτε και τι γίνεται στο Δία. Όχι τι γίνεται, τι έγινε. Και δεν υπήρχε αυτός ο καταραμένος ο βιβλιοπόλης από το Παρίσι που δεν μου στείλε ακόμη τα βιβλία. Να ήταν μόνο αυτός για το Δία. Ξέρετε τι έχω πάρει. Έχω στείλει του κόσμου τις επιστολές και τα τηλεγραφήματα σε όλους τους εκδοτικούς οίκους. Και πάνε δυο μήνες και δεν απάντησε κανένας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάνω να τρελαθώ. Οι συνδυασμένοι αμέλεια, υποθέτω, δεν πρέπει να στεναχωριέστε για τέτοια πράγματα. Δεν είναι ότι στεναχωριέμαι, γιατρέ. Αλλά να, δεν θα προλάβω να τελειώσω τη μελέτη. Ύστερα έμαθα ότι και στο Βερολίνο ασχολούνται πάνω σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, γιατρέ, ας μην μιλάμε για μένα. Ας έρθουμε στα δικά σας. Για θέλετε να μείνετε εδώ, μπορούμε να σας διαθέσουμε στο σπιτάκι του κήπου. Ή, αν προτιμάτε, μπορείτε να μείνετε στο σπίτι που έμεινε ο προκάτοχός σας. Όπως εσείς νομίζετε. Γιατρέ μου, τι θα πει όπως νομίζω. Εσείς θα αποφασίσετε, δεν θα αποφασίσω εγώ. Πέστε μου τι θέλετε και θα σας πω. Καλύτερα πέστε μου εσείς. Γιατρέ, δεν έχω γνώμη εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θέλετε εσείς? Να σας πω και εγώ την αλήθεια, δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη. Επιτέλους, άνθρωπε μου, πάρε μια απόφαση. Από μένα περιμένεις να σου πω τι θέλεις εσύ. Μην με κάνει να χάσω την υπομονή μου. Αφού το αφήνετε σε μένα να επιλέξω, προτιμάω να μείνω εδώ. Πολύ ωραία. Μάργαρετ, με συγχωρείς για αυτά. Δεν ξέρω τι παθαίνω όταν βλέπω αναποφάσιστους ανθρώπους. Δεν μου λες, Μάργαρετ, είναι έτοιμο το σπιτάκι του κήπου για τον γιατρό? Πολύ ωραία. Γιατρέ, είστε κουρασμένος. Σας εύχομαι καλή νύχτα. Ελπίζω να σας αρέσει. Θα τα πούμε το πρωί. Ευχαριστώ. Καλή. Να πάτε στο καλό. Πιστεύω, ελπίζω η γυναίκα μου να σας είπε 5 πράγματα για να καταλάβετε πώς είναι η κατάσταση εδώ μέσα. Ναι, ομολογώ ότι είχα μια συνάντηση και μπορώ να σου πω από τη συζήτηση κατατοπίστηκα αρκετά. Και πάλι καλή σας νύχτα. Να πάρω το καλό. Πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα, κανονίστε τα μόνοι σας.
χάσω τον καιρό που σας βίζανα και σας κρατούσα μωρό στην αγκαλιά μου. Πραγματικά το πιστεύεστε. Κι εγώ θυμάμαι που μου φέρθηκε σαν πραγματική μητέρα και πριν αλλάξουν τα πράγματα εδώ μέσα, με είχε σαν πραγματικό σου παιδί και έπαιρνες πάντα το μέρος μου. Μα τώρα που σε χρειάζομαι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τώρα πας με τον εχθρό μου. Με τον εχθρό. Ποιο εχθρό? Ναι, μα ρε, με τον εχθρό μου. Γιατί ξέρεις τα πάντα τι γίνονται εδώ μέσα. Τα έχεις δει όλα, τα έχεις ακούσει όλα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Τα ξέρω όλα και όλα τα καταλαβαίνω. Μα γιατί θέλουν δύο άνθρωποι να βασανίζουν έτσι ο ένας τον άλλο? Δύο άνθρωποι με τους άλλους είναι τόσο καλοί. Η κυρία δεν φέρεται έτσι σε κανένα. Ούτε σε μένα, ούτε και σε κανένα. Το ξέρω, Μάργαρε. Μόνο σε μένα φέρεται έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Θα είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που θα κάνεις αν εγκαταλείψεις τώρα. Κάτι κακό γίνεται πίσω από την πλάτη μου. Το νιώθω, το αισθάνομαι. Γι' αυτός ο γιατρός δεν ήρθε για καλό εδώ μέσα. Όχι, ρε Άδολφ, μόνο στον κακό παρεμβούσα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχετε βρει την αληθινή πίστη. Α, ενώ εσύ και η Ιώμη Ιησού την βρήκατε. Είστε τυχεροί με την αλήθεια. Τυχεροί δεν ξέρω αν είμαστε. Από εσάς πάντως είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι. Αν και εσείς αγαπούσατε τον Χριστίο σας και είχατε ταπεινή καρδιά, θα στέλνε και σε εσάς ο Θεός την ευλογία του. Περίεργο, Μαργαρέτ. Όταν μιλάς για τον Θεό και την αγάπη, τα λόγια σου γίνονται σκληρά και τα μάτια σου τα τεφλώνει το μίσος. Όχι, Μάργαρετ, δεν είναι δυνατόν να έχεις βρει την αληθινή σου πίστη. Καμαρώστε τις γνώσεις σας και τη μορφωσή σας. Υπερηφανευτείτε για το μυαλό σας και να δούμε μετά ποιος θα σας γλιτώσει από το βούρκο. Πώς μιλάς τόσο υπεροπτικά, εσύ με την ταπεινή καρδιά και την αγάπη για τον πλησίον σου. Τι ξέρεις εσύ από μόρφωση και γνώση? Αλλά βέβαια, τι να περιμένει κανείς από κάτι στενοκέφαλες κρύες σαν και σένα. Ντροπή σας, κύριε Άδολφ. Ντροπή σας να μιλάτε έτσι. Δεν πειράζει όμως. Η Μαργαριτά καπάρει το κοράκι της. Και όταν ξεσπάσει από ώρα, ξέρω ότι θα τρέξει σαν μικρό. Και η μάμπο αγκουράκι στην αγκαλιά μου. Συγχώρεσέ με, Μαργαριτά. Συγχώρεσέ με. Το ξέρω. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που με αγαπάει εδώ μέσα. Μα τώρα μη με αφήνεις μόνο. Κάτι κακό θα μου συμβεί, το νιώθω. Και αυτά που γίνονται εδώ μέσα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Πατέρα, πατέρα! Τι είναι? Πατέρα, βοήθησε με, πατέρα. Τι είναι, παιδί μου? Τι, 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 ποιος? Δεν φταίει, κύριε, όμως. Εγώ την κοροϊδεύσα. Έλα, έλα, κάτσε και παίρνει. Θα σου πω, πατέρα. Αλλά δεν θα το πεις, πατέρα. Όχι, καλή μου, πέφτω. Δεν θα το δώσεις, ε? Όχι, αγαπούλα μου, πέφτω, τι σημαίνει? Τα βράδυ, κυρία του, χαμηλώνει τη λάβα και με βάζει να κάθομαι σε ένα τραπέζι. Έτσι, μου δίνει μια πένα και ένα μπλε χαρτί και μου λέει πως τα πνεύματα θα με κάνουν να γράψω. Τα πνεύματα, γιατί δεν ζήτησα να το πεις? Φοβόμουνα, πατέρα. Συγχώρεσέ. Η γιαγιά λέει ότι τα πνεύματα εκδικούνται αν σου ξέφυγε η λέξη για αυτά. Κατόπιν η πένα αρχίζει να γράφει. Αλλά δεν ξέρω αν γράφω εγώ τα πνεύματα. Καμιά φορά τρέχει χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Άλλες πάλι φορές όταν είμαι κουρασμένη, το χέρι μου δεν θέλει να γράψω. Απόψε πήγαιναν όλα μια χαρά. Αλλά η γιαγιά γίνεται εξωτερό γιατί έκανα στήλους από τον νόμο και νόμιζε ότι πήγαινα να την κοροϊδέψω. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πνεύματα? Δεν ξέρω. Εγώ όμως που ξέρω, σου λέω ότι δεν υπάρχουν πνεύματα. Ναι, αλλά η γιαγιά λέει ότι θα έρθει κάτι πολύ χειρότερο και ότι κοροϊδεύει τον κόσμο λέγοντάς τους τι βλέπει σε άλλους πλανήτες πέρα από εδώ. Μα και τι άλλο σου λέει η γιαγιά για μένα? Η γιαγιά μου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις μάγια. Και πει δεν μπορώ να κάνω μάγια, παιδί μου. Ποτέ μου δεν το είπα. Ξέρεις τι κάνω εγώ. Ορίστε. Μελετώ τους μετεωρίτες. Αυτό είναι μια πέτρα που έχει πέσει από κάποια άλλα ουράνια σώματα. Το μόνο που κάνω εγώ είναι να εξετάσω αν τα στοιχεία που έχει αυτό το αντικείμενο στεριάζουν με τα στοιχεία που έχουμε στη γη. Ναι, αλλά η γιαγιά λέει ότι εκείνη βλέπει πράγματα που εσύ δεν μπορείς να τα δεις. Η γιαγιά σου λέει ψέματα. Η γιαγιά δεν λέει ψέματα. Πού το ξέρεις? Γιατί αν η γιαγιά λέει ψέματα, τότε τη μαμά λέει. Αν πεις ότι η μαμά λέει ψέματα, δεν θα πιστέψω ούτε μία λέξη από αυτά που θα μου πει. Ποτέ μου δεν είπα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πρόσεξε αυτό που θα σου πω, θέλω να με πιστέψεις. Πρέπει για το δικό σου το καλό να φύγεις από εδώ μέσα. Τι λες, θα σ' άρεσε να πας στην πρωτεύουσα και να μάθεις σε κάτι χρήσιμο που θα σε βοηθήσει μετά στη ζωή σου? Στην πρωτεύουσα? Ναι. Αχ, ναι, δεν ξέρεις πόσο θα το ήθελα. Να φύγω, να πάω στην πρωτεύουσα. Τι όπου αλλού να είναι. Μόνο που ξέρεις κάτι, πατέρα.
εσύ και εγώ θέλουμε να πας στην πρωτεύουσα. Και η μητέρα σου εξακολουθεί να λέει όχι. Τότε τι γίνεται? Αν εξακολουθεί να λέει όχι, ξέρω κι εγώ. Αλλά δεν πρέπει να πει. Όμως πατέρα, γιατί εσύ και η μητέρα? Α, εδώ είναι η Βέρθα. Ναι. Τι θα λες λοιπόν να τη ρωτήσουμε πριν να αποφασίσουμε για το μέλλον της? Η Βέρθα είναι μικρό παιδί. Δεν έχει την πείρα τη δική μας. Και δεν μπορεί να ξέρει τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει ένα κορίτσι. Πολύ ωραία όμως, αλλά επειδή εμείς δεν συμφωνούμε, μήπως θα έπρεπε να αφήσουμε τη Βέρθα να αποφασίσει. Δεν θα επιτρέψω ούτε σε γυναίκα ούτε σε παιδί να με υποκαταστήσετε στα δίπονα μου. Δεν θα πηγαίνω μέσα. Μάλιστα, πάρε. Με την άφησες να μιλήσει, φοβήθηκες μην έρθει με το μέρος μου. Ξέρω ότι η Βέρθα θέλει να φύγει από εδώ μέσα. Αλλά η επιρροή σου επάνω της είναι τόσο μεγάλη που σίγουρα θα την έκανες να αλλάξει. Υπάρχει. Έχω τόση πείνα. Έχεις ένα καταχθόνιο, ένα σατανικό τρόπο να πετυχαίνεις πάντα αυτό που δεν είναι. Όπως όλοι οι ασυνείδητοι, δεν έχεις κανέναν ενδιασμό και χρησιμοποιείς οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να πετύχεις το σκοπό σου. Ξέχασες πως έδιωξες από εδώ τον Δόκτωρα Νόρτλινγκ και τι σκαρφίστηκες για να μου φέρεις εδώ τον καινούργιο γιατρό. Δηλαδή, τι έκανα, δεν καταλαβαίνω. Δεν υπήρχε μέρα να μη σοφιστεί καινούργια ψευκά και καινούργια συκοφαντία για τον Δόκτωρα Νόρτλινγκ. Ως που ο άνθρωπος αγανάκτησε, μας συγχάθηκε και τη στερέβαλε στον αδερφό σου τον Πάστορα να μαζέψει υπογραφές από όλη την ανορία και να μου κουβαλήσει εδώ αυτό τον έστερο. Δεν χρησιμοποίησα κανέναν παράνομο τρόπο, ούτε αθέμητα μέσα. Δεν μου λες. Ναι. Τελικά αποφάσισες υπέρχο να πάρει στην πρωτεύουσα. Φεύγει στην πρωτεύουσα σε 15 μέρες. Και η απόφασή σου είναι οριστική. Ναι. Υπέρχο το ξέρει. Ναι. Τότε πρέπει να προλάβω. Δεν θα μπορέσεις. Δεν θα μπορέσω. Νομίζεις ότι θα αφήσω την κόρη μου να μείνει με ανθρώπους που δεν έχουν αρκέ. Με πράγματα που θα τις λένε για τη μάνα της, ότι όσο τις έμαθαν οι φωτιάτικες που τα μάνας, έτσι νομίζεις. Μα αν το κάνω αυτό, η Βέρθα δεν θα με συγχωρέσει ποτέ στη ζωή της. Εσύ φαντάζεσαι πως θα επιτρέψω σε στενοκέφαλες γυναικούλες να κάνω την κόρη μου να με βλέπει σαν τον τελευταίο αγύρτη? Σοβαρά το φαντάζεσαι ότι θα αφήσω την κόρη μου να έχει τέτοια εξευτελιστική ιδέα για τον πατέρα της? Και τον πατέρα δεν με νοιάζει καθόλου. Μα και γιατί? Για τη μητέρα είναι κοντά στο παιδί. Άλλωστε, έτσι δεν είπες πρωτύτερα. Ότι για τον πατέρα κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Τι σχέση έχει με μας? Έχει και παραέχει. Ξέρεις αν η Βέρθα είναι δικό σου παιδί? Δεν ξέρω. Όχι, πώς μπορεί να ξέρει κάτι που δεν ξέρει κανείς? Ας τι έβεσαι αυτό. Καθόλου. Τα διδάγματα σου ακολουθώ. Άλλωστε, ποιος σου είπε ότι δεν σου έχω κάνει απιστίες? Όλα τα περιμένω από σένα. Αυτό όμως ότι ακόμη κι αν το είχες κάνει, δεν θα καθόσουν τώρα να το πρόσβες. Αν υποθέσουμε ότι είμαι διατεθειμένη να κάνω τα πάντα, να διπωστώ την τροπή, τον εξευτελισμό, την κοινή περιφρόνηση, για να κρατήσω κοντά μου το παιδί μου, για να αυτό που είπα πρωτήτερα, ότι η Βέρθα είναι δικό μου παιδί και ότι δικό σου, αν υποθέσουμε... Φτάνει πια! Αν υποθέσουμε, λοιπόν, τότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τα δικαιώματά σου πάνε περίπατο. Αν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είμαι ο πατέρας, τότε μάλιστα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο, τι λες, να δοκιμάσω. Πάτσε! Δεν έχω παρά να πω το όνομα του αληθινού πατέρα και κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή το πω, το που, το πότε. Άλλωστε, μια και το συζητάμε, μήπως θυμάσαι πότε γεννήθηκε η Βέρθα? 3 χρόνια μετά το γάμο μας. Σταμάτα το καλό που σε θέλω. Εγώ να σταματήσω, αλλά πρόσεξε καλά πριν πάρεις εσύ την απόφαση σου την οριστική. Πρόσεξε και προπαντός μη γίνεις γελίος. Και εσύ δεν θα γίνεις γελία. Μην ανησυχείς για μένα. Έχω λάβει τα μέτρα. Καλά, αυτό δεν είναι απίθανο. Τα προβλέπεις όλα. Και αυτό είναι που σε κάνει ανώτερη. Τότε λοιπόν, γιατί το βάζεις με έναν εχθρό ανώτερό σου? Ανώτερο. Ναι. Είναι πολύ περίεργο, αλλά κάθε φορά που κοίταμε έναν άντρα, έβλεπα ότι ήμουν ανώτερη. Πληροφορώ πως ήρθε η ώρα να βρεις και εσύ τον ανώτερό σου. Και μα το Θεό, θα το
θυμάσαι όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το φαγητό είναι έτοιμο, θέλετε να περάσετε τα παιδιά. Ναι, ναι. Έλα, πάμε να φάμε. Όχι, ευχαριστώ. Μα τι, δεν έχεις κέφια. Επινάω. Έλα, πριν αρχίσουν τα σχόλια στην κουζίνα, έλα, πάμε να φάμε. Α, δεν θέλεις να αρχίσει, έλα, θα σε παρακαλέσω κιόλας. Κύριε Άγγελε, τι έγινε, τι μάθατε πάλι. Δεν ξέρω, Μάγκαρε. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Μπορείς όμως να μου πεις, γιατί εσείς οι γυναίκες βασανίζετε έναν ολόκληρο άντρα και το φέρνεστε σαν ένα μωρό παιδί. Δεν ξέρω, κύριε Άγγελε. Ίσως γιατί όλοι οι άντρες, και οι μικροί και οι μεγάλοι, έχουν γεννηθεί από γυναίκες. Ενώ καμιά γυναίκα δεν γεννήθηκε από άντρα. Πες μου, Μάγκαρε, σε παρακαλώ. Είμαι ο πατέρας της Βέθας, Το πιστεύεις ότι είμαι ο πατέρας της Βέθας? Έλα, πιστεύω. Ύστερα σου λένε πως δεν κάνεις αμόρο. Και βέβαια, αγόρι μου. Μα θέλει και ερώτημα ότι είσαι ο πατέρας του παιδί σου. Έλα, τώρα να πας. Έλα, δεν κάνεις αμόρο, παιδί. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, ας κάτω το πάρει στο βράδυ και εσύ πες. Έλα, πώς. Έξω από εδώ, γυναίκες. Στο διάλογο και εσείς και τα χάπια. Κύριε Άντολφ, κύριε Άντολφ. Δεν θα γυρίσω πριν τα μεσάνυχτα. Μη με περιμένετε. Χριστό, Παναγιώτα, κύριε. Ετοίμασε το ύπνιθρο. Μάλιστα. Θεέ μου, τα πράγματα δεν είναι καλά. Αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν είναι.
να συνεχιστεί, κάτι πρέπει να γίνει χωρίς να κυλήσουν υποψίες. Για πες το μου. Ο έλεγχος είχε και παλιά σημάδια ανησυχίας ή τέτοιες κρίσεις. 6 χρόνια πριν, ο ίδιος έγραψε ένα γράμμα στο γιατρό του, βλέποντάς ότι φοβάται ότι δεν είναι καλά στα μυαλά του. Μια τέτοια ιστορία πρέπει να έχει βαθύτερες ρίζες. Όμως το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής δεν μου επιτρέπει να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Άλλωστε, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν πάντα αλλάξουν. Γι' αυτό θα βασιστώ στα τελευταία γεγονότα βάσει των οποίων θα αποφασίσω και το είδος της θεραπευτικής αγωγής. Γνωρίζετε που βρίσκεται τώρα. Δεν ξέρω, έλεγε τόσο να συνάρθει τα πράγματα. Ότι καλύτερα είναι να μείνω εδώ. Φυσικά για να μην υποκριθεί τίποτα, θα μπορούμε να το πούμε ότι ήρθα εδώ να δω τη μητέρα σου, δεν αισθανόταν καλά. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Όμως γιατρέ, βοηθήστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρετε σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκομαι. Ξέρετε, μήπως θα ήταν καλύτερο, σκεφτόμουν να του τα πείτε εσείς όλα καθαρά. Γιατί να του κρύβουμε την αλήθεια. Σε περιπτώσεις διανετικών ανομαλιών αυτό δεν γίνεται. Εκτός αν ο ίδιος σας θέλει το ζητήσει, αλλά και πάλι εξαρτάται πολύ από τον αντιδράσιο. Νομίζω όμως ότι ο έλεγχος δεν πρέπει να μας βρει εδώ. Κάντε να μας σηκώσει άλλο δωμάτιο για να μην δώσουμε και την εντύπωση της συνωμοσίας. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θα φωνάξω τη Μάργαρετ να μείνει να τον περιμένει. Άλλωστε αυτή μένει πάντα όταν αργεί και είναι και η μόνη που μπορεί να τον καθησυχάσει. Μάργαρετ, Μάργαρετ! Με φωνάξετε, κυρία. Ο Ήρακος δεν γύρισε. Σε παρακαλώ, θα μείνεις, θα τον περιμένεις. Και όταν έρθει να πείσω τη μητέρα μου, διαθέτησε και φέραμε τον γιατρό. Μάλιστα, θα κάνω αυτή. Παρακαλώ, γιατρέ μου, περάστε από εδώ. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εν μέσω στεναγμών και πόνων διάγει ο άνθρωπος των κρύων και θάνατος υπάρχει μόνο εις την κοιλάδα των δακρύων. Δύναμης, πλούτος και νεώδης. Ματαιοτήτων, ματαιώδης. Μαργαρέ, σε πειράζει να καθίσω μαζί σου. Φοβάμαι εκεί πάνω. Πέθα, παιδί μου. Ακόμα δεν κοιμήθηκες. Θέλω να τελειώσω το χριστουγεννιάτικο δώρο του πατέρα. Να, σου φέρω και καφέ για να σας δείξω. Ναι, καλό μου παιδί, αλλά πρέπει να μην ξενυχτάς. Είναι περασμένα μεσάνυχτα και έχεις ταξιδέψει το πρωί. Να, τι πειράζει. Ξέρεις κάτι, Μάργαρετ. Νομίζω ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Αχ, και θα έλεγα εγώ, η Μάργαρετ δεν πέφτει ποτέ έξω. Κάποια κατάλαβε γυρνάει αυτό το σπίτι. Άκουσες κάτι. Ναι, άκουσα. Άκουσα κάποιον από τη Σοφίτα να τραγουδάει. Στη Σοφίτα, τέτοια ώρα νυχτιάτικα. Ναι, στη Σοφίτα. Ήταν ένα τόσο πέμπτυμο και λυπητερό τραγούδι. Ποτέ μου δεν ξανά άκουσα τόσο λυπητερό τραγούδι. Και ξέρεις από πού νομίζω ότι ερχόταν. Από εκεί που είναι η Κούντα. Αριστερά, ξέρεις, ε. Ο Θεό μου. Και με τέτοιο χαλάσμο κυρίου έξω. Λες και ο αέρας θα σηκώσει τα κεραμίδια. Ουθείς. Ή πλούσιος υπαίνεις, χαράς ελπίδα διακρίνει και απ' αγαπού της οικουμένης ακούγονται οφειλμοί και θρύνοι. Αχ, παιδάκι, ο Θεός να μας αξιώσει να δούμε καλά Χριστούγεννα. Μάρτερε, είναι αλήθεια ότι ο πατέρας είναι άρρωστος. Ναι, καλό μου παιδί. Φοβάμαι πως είναι αλήθεια. Κατάλαβα. Τότε δεν θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Και πες μου, Μάρτερε. Από είναι άρρωστος, γιατί δεν κάθεται στο κρεβάτι. Αχ, παιδί μου, η αρρώστια του πατέρα σου δεν είναι από αυτές που ρίχνουν τον άνθρωπο στο κρεβάτι. Κάτι ακούγεται από το διάδρομο. Έλα, δείτε, πάρε και αυτό. Θα θυμώσει ο πατέρα σου να το δει. Καληνύχτα, Μάργαρετ. Καληνύχτα, καλό μου, παιδί. Ακόμα δεν κοιμήθηκες εσύ. Περίμενα, κύριε Ήλαθρη, σας περίμενα και... Τι συμβαίνει. Η απεθερά σας είναι άρρωστη και ήθελα να το πει ο γιατρός. Κάτι σοβαρό.
Σας το έχω πει τόσες φορές, κυρία. Ο εκείνος ο Καμάτης, ο Γιώχαρσον. Τι είσαι σίγουρη γι' αυτό. Έλα, Χριστέ μου. Ξέρω σου λένε πως δεν κάλεσα παιδί. Και δεν είμαι σίγουρη, αυτό ήταν ο μόνος. Ο μόνος. Αυτός το ήξερε ότι ήταν ο μόνος. Μπορούσε να είναι σίγουρο. Σίγουρη είσαι μόνο εσύ. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει. Κι όμως υπάρχει διαφορά μαζί. Δεν μου λες. Η Βέρθα μου μοιάζει. Ίδιος, σαν δυο σταγόνες νερό. Κι αυτός ο Γιώχανσον το παραδέχτηκε. Διότι ήταν πατέρας του, το παραδέχτηκε. Αν μπορούσες έκανε τελειώς. Α, να και ο γιατρός. Καλησπέρα γιατρέ. Τι κάνει πατέρα μου. Α, τίποτα τον σχετικό. Ένα μικρό στραβούλι μας στο αριστερό τοπο. Βέβαια. Ο Μάργαρτ λέει κρυολόγιο. Ο γιατρός λέει στραβούλι. Σε αυτό το σπίτι δεν μαθαίνει ποτέ την αλήθεια. Καθίστε γιατρέ. Δεν μου λέτε γιατρέ. Είναι αλήθεια πως αν ζευγαρώσουμε μία φορά δαμένα χάρια το πουλάκι που τα γενική τα άκυρα δώσεις. Δεν είναι αλήθεια. Αν την ίδια φορά θα τη ζευγαρώσουμε με ένα άλογο το πουλάκι που τα γενική τα έχει πάλι ραπτώσεις. Το αλήθεια είναι. Κατά συνέπεια, είτε με γάιδερο ζευγαρώσει η φορά, είτε με άλογο, το πουλάκι που τα γεννηθεί θα έχει ραπτώσεις. Έτσι δεν είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Κατά συνέπεια, το να μοιάζει ένα παιδί στον πατέρα δεν έχει την παραμικρή σημασία. Μα, ακού να σου πω, γιατρέ μου, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιος είναι ο πατέρας ενός παιδιού. Ναι, μα... Γιατρέ, είστε κύριος, παιδιά, έχετε. Φυσικά. Και δεν νιώσατε ποτέ γελίος στο ρόλο του πατέρα. Δεν υπάρχει κομικότερο πράγμα από έναν πατέρα να περπατεί στον δρόμο με τα παιδιά του και να χαμαρώνει λέγοντας «Τα παιδιά μου, τα παιδιά της γυναίκας μου πρέπει να λέει». Καταλαβαίνετε. Δεν μου λέτε, είχατε ποτέ αμφιβολίες για τα παιδιά σας. Και λέω αμφιβολίες και δεν λέω υποψίες, γιατρέ, γιατί σαν άνθρωπος ανώτερος θεωρώ τη γυναίκα σας υπεράνω κάθε υποψίας. Ποτέ μου δεν είχα τέτοιες εμβολίες. Άλλωστε τα παιδιά πρέπει να τα δεχόμαστε με εμπιστοσύνη και καλή πίστη όπως υποκέτε νομίζω. Εμπιστοσύνη στις γυναίκες, γιατρέ, το χειρότερο πράγμα. Δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες. Όλες ίδιες είναι, γιατρέ. Οι τελευταίες μελέτες το ίδιο απέδειξαν. Εξάλλου και η προσωπική μου πείρα αυτό μου λέει. Ξέρετε στα νιάτα μου, ήμουν αρκετά καλοβαλμένος και ωραίος. Θα σας διηγηθώ δύο περιστατικά εκείνης της εποχής. Αυτά τα δύο περιστατικά με κάναν πολύ καχύποπτο στη ζωή μου, γιατρέ. Το πρώτο περιστατικό ήταν μέσα σε ένα καράβι. Καθόμασταν στο σαλόνι του καραβιού μαζί με την παρέα μου. Όταν μπήκε μέσα μια ωραία κυρία κλέβοντας βοηρά, ήρθε κάτι σε δίπλα μου και ότι ρωτήσαμε τι έγινε. Μας είπε ότι χάθηκε ο αγαπημένος της στη θάλασσα. Όλοι της είπαν παρηγορητικά λόγια. Και εγώ για να διασκεδάσω κάπως το πράγμα, παρήγγειλα μία σαμπάνια. Σε πληροφορώ, γιατρέ, πως στο δεύτερο ποτήρι της ακούμπησα το πόδι, στο τέταρτο ποτήρι της έπιασα το γόνατο και μέχρι το πρωί την είχα ήδη παρηγορήσει. Πώς σας λένε. Αυτό δεν έχουν εκκλήθει. Να σας πω και κάτι άλλο, γιατρέ. Το δεύτερο βράδυ. Ένα καλοκαίρι ήμουνα σε μία κοσμική μητρόπολη και εκεί γνώρισα μία κυρία που παραθέριζε με τα παιδιά της. Ο σύζυγος ήταν στην πόλη για δουλειές. Η κυρία αυστηρωτά των αρχών κάθε μέρα μου μιλούσε γιατί μου μίλαγε για αρετή και τιμιότητα. Φυσικά κι εγώ ποτέ μου δεν είχα βάλει κάτι άλλο στο μυαλό της. Της είχα δανείσει δύο βιβλία, να τα διαβάσει τη διάρκεια που ήταν εκεί και κατά σύμπτωση μου τα έφερε την ημέρα που έφυγε. Μετά από τρεις μήνες, γιατρέ, εκεί που ξεφύγιζα το ένα βιβλίο, βρίσκω μια κάρτα μέσα στην οποία είχε μια ερωτική εξομολόγηση. Αυτό, όσο αυτό αν μπορεί να είναι μια ερωτική εξομολόγηση, μιας παντρεμένης προς έναν άγνωστο, ο οποίος μάλιστα δεν της είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Συμπέρασμα, γιατρέ,
δεν πρέπει να έχουμε ποτέ μεγάλη εμπιστοσύνη στις γυναίκες. Ούτε και μικρή υποθέτω. Βέβαια, μόνο όσο χρειάζεται. Ξέρετε τι έκανε αυτή η γυναίκα, η οποία δεν είχε συνέστηση. Πήγε και είπε στον άντρα της ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνες γίνονται, γιατί και οι ίδιες αγνοούν την ψευδιά που φέρνουν μέσα τους. Φυσικά και οι δύο περιπτώσεις είχαν τα ελαφρυντικά, αλλά αυτό δεν άλλαζε τίποτα παρά μόνο το μέγεθος της ποινής. Δεν πρέπει να παρασύρεστε από νοσηρές ιδέες. Σας συνιστώ να προσέχετε. Νοσηρές είπατε, καθένα. Και εγώ σας συνιστώ να μην χρησιμοποιείτε με τόση ευκολία τέτοιες λέξεις. Ένα καζάνι ακούγεται, Αντρέ, εκρήγεται από 100 βαθμούς. Φυσικά υπάρχουν πολλά είδη καζανιών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ξέρω ότι είστε εδώ για να με παρακολουθείτε. Και αν δεν ήμουν άνθρωπος, θα έρχεσαι να παραπονιέμαι, να το παίζω θύμα. Η ατσίνη που σας έδινε και την ευκαιρία να κάνετε μια καλύτερη διάγνωση. Ή να καθόμουν να σας εξιστορούσα εγώ ο ίδιος τα συμπτώματα αυτής της περίεργης αρρώστιας. Αλλά επειδή είμαι άντρας, δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να σταυρώσω τα χέρια μου όπως οι αρχαίοι Ρωμαίοι, να κρατήσω την αναπνοή μου και να πεθάνω. Καληνύχτα. Φύλαχε, αν πραγματικά είστε άρρωστος, μη σκέφτεστε την αντική σας τιμή. Μιλήστε μου, πέστε μου καθαρά τι συμβαίνει. Θέλω να ακούσω και την άλλη πλευρά. Πάει, δεν σας φτάνει μία. Όχι. Ξέρετε τι είπα πρώτη φορά που είδα στους Ρικόλακες του Ήψεν την κυρία Λουκ να μιλάει για τον πεθαμένο τον άντρα της. Τι κρίμα να μην μπορεί να σηκωθεί και αυτός από τον τάφο. Και πιστεύετε ότι αν σηκωνόταν από τον τάφο θα μιλούσε, ειλικρινά πιστεύετε ότι θα τον άκουγε κανένας. Καληνύχτα, γιατρέ. Από ό,τι βλέπεις είμαι αρκετά ήσυχος. Μπορεί να πάνε κοιμηθείς. Καλύτερα, γιατρέ. Μπορώ να σου πω ότι δεν θέλω να ξανανακατευτώ πια σε αυτή την υπόθεση. Είμαστε τρεις. Κάθε άλλο λυπάμαι που δεν είμαστε φίλοι. Να πάω στο χαρούλι. Τώρα σε μέσα να μιλήσουμε. Ήξερα ότι είσαι πίσω από την πόρτα. Έκανας αρκετό θόρυβο στην προσπάθειά σου να ακούσεις τι λέγαμε. Είναι περασμένα μεσάνυχτα, αλλά θα συζητήσουμε να τελειώνουμε μια και καλή. Κάτσε. Τώρα που βγήκα έξω, πέρασα από το ταχυδρομείο, να δω αν έχω τίποτα στο δρόμο μου. Εκεί, από 2-3 γράμματα που βρήκα, διεπίστωσα πως την όλη ανομαλία στην αερογραφία μου την έφερνες εσύ. Απ' τη μια μεριά δεν μου έδινες επιστολές που ερχόταν και απ' την άλλη μεριά δεν έστενες αυτές που ετοίμαζα εγώ. Έτσι, κινδυνεύει να πάει όλη η δουλειά που χαμένη γιατί έχω καθυστερήσει πολύ. Για το καλό σου το έκανα. Αφιέρωνες πάρα πολύ χρόνο στις επιστημονικές σου μελέτες και είχες εγκαταλείψει την υπηρεσία σου. Δεν το έκανες για το καλό μου. Ήξερες ότι η επιστημονική μου εργασία θα μου φέρει μεγαλύτερη δόξα στη στρατιωτική μου καριέρα. Και τρέμεις με την ιδέα μη τυχόν να αναγνωριστεί η αξία μου, γιατί τότε θα φανεί η δική σου μηδαμινότητα. Ωστόσο, μιμούμενος και εγώ το πρόβλημά σου, άνοιξα και μερικές επιστολές δικές σου. Πολύ ευγενικό έτοιμο σου. Χαίρομαι που το βρίσκεις ευγενικό. Από τα γράμματα που άνοιξα, διεπίστωσα πως εδώ και καιρό διαδίδεις παντού πως τα μυαλά μου δεν είναι καλά και έχει στρέψει εναντίον μου όλο τον κόσμο. Το πέτυχες, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος στον τόπο που ζούμε, από το συνταγματάρχη μέχρι και το τελευταίο δουλικό, να μην πιστεύει ότι είμαι τρελός. Εσύ όμως ξέρεις καλά ότι τα μυαλά μου είναι εντάξει και ανταποκρίνομαι πλήρως στα οικογενειακά και υπηρεσιακά μου καθήκοντα. Η θέλησή μου δεν έχει υποστεί την παραμικρή αλλίωση και ενεργώ καλύτερα από τον καθένα. Εσύ όμως με υπομονή, επιμονή και σύστημα προσπαθείς να παραλύσεις τη θέλησή μου. Πρόσεξε καλά τι σου λέω. Όταν ένα σπίτι κατεδαφίζεται, μπορεί να πλακώσει τα συντρίμια του και αυτόν που το κατεδαφίζει.
Δεν κάνω έκκληση στα αισθήματα σου, γιατί αυτά δεν υπάρχουν και αυτή εξάλλου είναι η δύναμή σου. Επικαλούμε όμως το προσωπικό σου συμφέρον. Για άλλα, Έλληνα, πόσο. Η στάση σου, η εγγέννη συμπεριφορά, προγέννησαν ορισμένες υποψίες, οι οποίες επηρεάζουν την κρίση μου και θολώνουν τη θέση μου. Ξέρω, αυτό θέλεις και εσύ, να τρελαθώ τελείως. Σκέψου όμως τι σε συμφέρει. Να είμαι τρελός ή να έχω τα μυαλά μου. Σκέψου καλά. Αν χάσω τα μυαλά μου, χάνω την επιθέση μου στο στρατό και χάνω και το μισθό μου. Αν πεθάνω, θα πάρεις την αποζημή. Σκέφτηκες όμως τι θα γίνει αν αυτοκτονήσω. Θα πάρεις πεντά, θα ξεχιστεί. Γι' αυτό συμφέρον σου είναι να μ' αφήσεις να ζήσω. Να αυτοκτονήσω. Αυτό δεν θα το έκανες ποτέ. Α, γιατί είσαι τόσο σίγουρη. Τι να την κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή, όταν δεν έχει νόημα να ζήσει. Ω, συμφικολογείς από ό,τι με αφήνεις να καταλάβω. Όχι, σου προτείνω να συμφιλειωθούμε. Με ποιους όρους. Δεν ζητάω τίποτα άλλο παρά την ψυχική μου γαλήνη. Απάλλαξέ μου από τις αμφιβολίες μου και σου υπόσχομαι να παραιτηθώ του αγώνα. Ποιες αμφιβολίες. Και τον πατέρα της Βέρφας. Να υπάρχουν αμφιβολίες ότι είσαι ο πατέρας της Βέρφας. Και βέβαια υπάρχουν. Και εσύ μου τις έβαλες στο μυαλό. Έσκαζε σε ένα αργό δηλητήριο τη θανατηλή υποψία μέσα στο αίμα μου. Και εκεί βρήκε πρόσφαρο έδαφος, γιγαντώθηκε και έγινε τραχνάς. Πες μου τα όλα. Μίλα μου ειλικρινά. Και είναι αλήθεια. Και εγώ θα σε συγχωρέσω. Αν σου έλεγα ότι δεν είναι αλήθεια, δεν θα με πίστευες. Αν σου έλεγα ότι είναι αλήθεια, θα με πίστευες. Τι περίεργο, φαίνεται ότι κατά βάθος, αυτό θες να ακούσεις. Έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι περίεργο. Γιατί το δεύτερο μπορείς να το αποδείξεις. Το πρώτο όμως μπορείς. Βασίζεσαι κάπου για αυτές τις αμφιβολίες. Και ναι και όχι. Α, κατάλαβα το σχέδιό σου τώρα. Θέλεις να με βγάλεις ένοχη, να με κάνεις την πάντα και να μείνεις με την Βέρφα εσύ. Άκουσε, μην κάνεις τέτοια όνειρα, γιατί εγώ δεν πέφτω στην παγίδα σου. Καλά, φαντάζεσαι εσύ ότι θα φορτωθώ εγώ στην πλάτη μου το παιδί ενός άλλου, όταν ξέρω ότι δεν είναι δικό μου παιδί. Σοφαρά το πάρ, φαντάζεσαι. Καθόλου, είσαι ίσα, το αντίθετο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, το παραδέχτηκες πριν από λίγο. Και έτσι, φάνηκε πεντακάθαρα το ψέμα που είπες πρωτήτερα. Ότι δηλαδή θα με συγχωρούσες. Λάουρα, μη μ' αφήνεις να τρελαθώ. Βοήθησέ με. Προσπάθησε να με καταλάβεις. Αν το παιδί δεν είναι δικό μου, δεν έχω κανένα δικαίωμα στη ζωή του. Ούτε θέλω να έχω. Εξάλλου, αυτό θέλεις κι εσύ. Δεν μπορείς να θέλεις κάτι άλλο. Εκτός αν έβαλες κάτι άλλο στο μυαλό σου, που τρέμω και με την ιδέα που το σκέπτομαι. Δηλαδή, να έχεις το παιδί δικό σου, να έχεις και εμένα από πάνω να σου τρέφω και να σε συντηρώ. Ναι, θέλω το παιδί δικό μου. Δικό μου και μόνο δικό μου. Θέλω εγώ να το εξουσιάζω και μόνον εγώ. Άλλωστε γιατί γίνεται αυτός ο άγριος αγώνας, αν δεν είναι για την εξουσία και τη δύναμη. Εγώ που δεν πιστεύω στην άλλη ζωή. Το παιδί ήταν ένα σημάδι αθανασίας. Μία εκδήλωση της αιώνιας ζωής. Μία ιδέα η οποία δίνει νόημα στη θαρτή μας ύπαρξη. Αν μου καταστρέψεις αυτή την ιδέα, αν μου βγάλεις από την ψυχή μου αυτό το συνέστημα, θα καταδικάζεις σε θάνατο. Γιατί να μην έχουμε χωρίσει εδώ και τόσα χρόνια. Γιατί μας έδαινε ένα παιδί. Και το δέσιμο αυτό σιγά σιγά έγινε αλυσίδα. Πώς έγινε, πότε, δεν το κατάλαβα. Τώρα, οι αναμνήσεις ξυπνούν και μας κοιτούν παράξενα. Μας κρίνουν, μας κατηγορούν και μας κατακρίνουν. Είμαστε 2 χρόνια παντρεμένοι και δεν είχαμε παιδί. Το γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Έπεσα βαριά άρρωστος και όλοι περιμένατε να πεθάνω. Μια μέρα εκεί που ψινόμουν στο κεριτό, άκουσα έξω από το δωμάτιό μου ομιλίες. Ήσουν εσύ με τον δικηγόρο μου. Μιλούσατε για την πατρική μου περιουσία, η οποία δεν είχε χαθεί ως τότε.
Άκουσα πως σου έλεγε ο δικηγόρος πως δεν θα κληρονομήσεις τίποτα γιατί δεν είχες παιδί. Και μάλιστα σε ρώτησε, μήπως είσαι έγκυος. Δυστυχώς δεν άκουσε που το απάντησες. Έγινα καλά και σε λίγο καιρό γεννήθηκε η Βέρσα. Ποιος είναι ο πατέρας? Εσύ. Εγώ. Κοίτα, το καταχθόνιό σου, έγκλημα το οποίο είχες κρυμμένο, ξεσκεπάστηκε και οι βρωμερές του αναθυμιάσεις πλημμύρισαν τον αέρα. Ένα έγκλημα σατανικό, καταχθόνιο. Εσείς οι γυναίκες είστε όλο ευαισθησία και τρυφερότητα που όταν μιλάνε για τα δικαιώματα των μαύρων. Τους λευκούς όμως τους έχετε ακόμα σκλάβους. Αγωνίστηκα, πέθανα, θυσιάστηκα για σένα, το παιδί σου, τη μάνα του, τους υπηρέτες σου. Έχασα ακόμη και τη στρατιωτική μου τιμή. Μα δεν παραπονέθηκα ποτέ. Τα άντεχα όλα γιατί πίστευα πως έχω ένα παιδί του οποίου είμαι πατέρας. Με αυτό που έγινε, έκανες την πιο απάνθρωπη απαγωγή, την πιο απάνθρωπη υποδούλωση. Καταδίκασες έναν άνθρωπο που δεν σου έφτιαξε σε τίποτα και δεν σου έκανε ποτέ κακό να ζει 17 χρόνια στα κάτεργα. Πώς θα μπορέσεις να τα ξεπεράσεις όλα αυτά, πώς θα βγάλεις αυτή τη δική σου την τρομερή αυτή αδικία? Τώρα είναι που σου στρίψε τελείως. Το ξέρω. Αυτό θέλεις κι εσύ. Είδα τι προσπάθειες έκανες να κρύψεις το φρικτό σου έγκλημα. Μα τότε δεν ήξερα. Τι πρέπει να κάνω για να σε πείσω? Να ορκιστώ στο Θεό σε ό,τι έχω ιερό, ότι είσαι ο πατέρας της Μάρκας? Δεν ωφελεί σε τίποτα. Μία μάνα είναι ικανή να κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα για το παιδί της. Αυτό εσύ μου το πες. Λαύρα, στο όνομα του παλιού ευτυχισμένου καιρού, σε ηγετεύω. Σε ηγετεύω όπως ηγετεύει ο πληγωμένος να του δοθεί η χαριστική βολή. Πες μου τα όλα. Κοίτα με πώς κατάρτισα. Δεν με βλέπεις πως είμαι σαν μωρό που ζητάω βοήθεια? Μ' ακούς που κλαίω και σε παρακαλώ σαν να είσαι μητέρα μου? Μη σκέφτεσαι ότι είμαι άντρας. Μη σκέφτεσαι ότι είμαι στρατιώτης. Λυπήσουμε όπως θα λυπώσουν έναν άρρωτο. Αναγνωρίζω τη μύτα μου. Σου ζητάω έλεο, σου ζητάω να μ' αφήσεις να ζήσω. Κλαίς, κλαίς, ένας άντρας. Ναι, κλαίω εγώ ένας άντρας. Γιατί δηλαδή, ο άντρας δεν έχει δικαίωμα να κλαίει? Δεν έχει μάτια, δεν έχει χέρια, δεν αγαπά, δεν νησί. Δεν πληγώνεται, δεν τρέφεται από τις ίδιες τροφές, δεν ζεσταίνεται από τα ίδια καλοκαίρια. Δεν κρυώνει από τους ίδιους χειμώνες όπως και μια γυναίκα. Αν μας πληγώσετε δεν θα ματώσουμε. Αν μας γαργαλίσετε δεν θα γελάσουμε. Αν μας φαρμακώσετε δεν θα πεθάνουμε. Γιατί δηλαδή ένας άνδρας δεν πρέπει να παρακαλάει? Γιατί ένας στρατιώτης δεν πρέπει να κλαίει? Γιατί τότε δεν θα είναι αληθινός άνδρας? Και γιατί δεν θα είναι αληθινός άνδρας? Ησύχασε αγόρι μου. Ησύχασε. Και η μητέρα είναι εδώ, κοντά σου. Έτσι ήρθα την πρώτη μέρα που σε γνώρισα. Κοντά σου, σαν μητέρα, θυμάσαι. Ήσου γερός και δυνατός. Μα σου έλειπε η δύναμη, σου έλειπε η θέληση και τον έβρο. Ήσου να σε ένα μεγάλο παιδί που γεννήθηκες πριν την ώρα του. Ή σαν ένα παιδί που δεν το ήθελαν οι γονείς του. Πράγματι, έτσι ήταν. Ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μάνα μου θέλω παιδί. Γι' αυτό γεννήθηκα χωρίς θέληση. Κι όταν παντρευτήκαμε και γίναμε ένα, η δική σου θέληση βάρινε επάνω μου σαν μολύβι. Δεν μπορούσα να πω. Σ' άφησα να κυβερνάς όπως εσύ ήθελες. Κι εγώ που διοικούσα στρατεύματα και τρέμαν όλοι μπροστά μου, υπάκουγα στις εντολές σου χωρίς να λέω τίποτα. Σε έβλεπα σαν ένα ανώτερο, σαν μια υπερφυσική δύναμη. Και άκουγα ό,τι μου λέγες σαν φοβισμένο παιδί. Ναι, έτσι ήταν. Σ' αγάπησα σαν παιδί μου. Αλλά αυτό ποτέ δεν το κατάλαβες. Δεν κατάλαβες ότι κάθε φορά
πλησίαζε σαν εραστής και ενοχές αισθανόμουν. Ποτέ δεν κατάλαβες, ποτέ δεν φαντάστηκες ότι η χαρά του φιλιού σου μου δημιουργούσε αίσθημα ενοχής και ντροπής. Και το ένα που κυλούσα στις πλάτες μου ήταν γεμάτο ντροπή. Η μητέρα που γίνεται ερωμένη του γιού της. Θεέ μου, τι φρίκη! Όμπλεπα, μα δεν το είχα καταλάβει ποτέ. Νόμιζα με περιφρονούσες γιατί δεν σου είχα φερθεί σαν αληθινός άντρας. Και τότε ξαφνικά πήρα την απόφαση να σε κατακτήσω σαν άντρας. Κι αυτό ήταν το λάθος σου. Η μητέρα ήταν ο φίλος. Η γυναίκα δεν μπορούσε παρά να είναι ο εχθρός. Άλλωστε, ο έρωτας σε έναν άντρα και μια γυναίκα είναι ένας άγριος αγώνας, ένας εξωτατικός πόλεμος. Αλλά, άκουσε, ποτέ μου δεν σου δόθηκα πραγματικά. Δεν σου δώσα τίποτε από τον εαυτό μου. Από σένα πήρα μόνο αυτό που ήθελα. Όμως ήξερα ότι κάπου αλλά πού καταλάβαινα ότι είχες μια δύναμη. Εσύ όμως δεν το κατάλαβες ποτέ και ήθελα να το έχεις καταλάβει. Ίσως, μα δεν το κατάλαβα ποτέ. Τέλος πάντων, κουράστηκα με όλα αυτά. Δεν μπορώ άλλο, μισάζω. Μία ερώτηση μόνο. Με μισείς? Ναι, όταν καμιά φορά γίνεσαι άλλος. Άρα το μίσος δεν είναι προσωπικό, αλλά έρχεται από το βάθος των αιώνων. Αν εμείς όπως λένε καταγόμαστε από τους πυθίκους, εμείς σίγουρα θα είμαστε από διαφορετικά είδη πυθίκων με τις αντιθέσεις που έχουμε. Έτσι δεν είναι? Με καταλαβαίνω τι θες να πεις. Λέω ότι από αυτόν τον προαιώνιο αγώνα ένας από τους δυο μας πρέπει να λείψει. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός που έχει αδυναμία. Αμπά, και ο δυνατός έχει με το μέρος του το δίκιο? Αφού έχει τη δύναμη. Πολύ ωραία. Έχω το δίκιο με το μέρος μου. Μπα, από πού αντλείς τη δύναμή σου? Από τον νόμο. Και το σώστε αύριο το πρωί. Θα σε θέσω υπό απαγόρευση. Απαγόρευση? Ναι. Και τότε θα μεγαλώσω το παιδί μου όπως εγώ θέλω, χωρίς να ακούω τις φορές σου. Και πώς με θέσει υπό απαγόρευση? Αυτό εδώ το γράμμα. Τι είναι αυτό? Ένα γράμμα που έγραψες εσύ ο ίδιος στο γιατρό σου λέγοντας ότι είσαι παράφρονος. Δεν σε χρειάζομαι άλλο πια. Εξεπλήρωσες το σκοπό σου σαν πατέρας και οικογενειάρχης. Να φύγεις! Γιατί ποτέ δεν θέλησες να παραδεχθείς ότι το μυαλό μου είναι το ίδιο δυνατό όσο η θέλησή μου. Να φύγεις, να σε ξεφορτωθώ! Να φύγεις! Δεν ξέρω τι θα μου γίνει.
Παρέφτε εδώ. Δώσε στον Ιάννη να ρουβάζει στα μαλάκι, το δυνατό του γρηγορότερο. Κι άκου, δε κουβέντα για ό,τι έγινε απόψε εδώ στη μητέρα μου. Άκουσες. Καλησπέρα, αδερφή μου. Έλειπα από το πρωί που ξέρεις. Μόλις γύρισα. Έμαθα πως πέρασε δύσκολες ώρες. Αχ, αδερφέ, από τη χειρότερη μέρα που ζήσα. Κι όμως, εγώ σε βλέπω μια χαρά. Ναι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Αλλά φαντάζεσαι τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Ναι, αλλά για πες μου, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Άκουσα διαφορετικά πράγματα και δεν ξέρω γιατί να πιστέψω. Ξεκίνησε με την τρελή μου ιδέα ότι η Βέρθα δεν είναι δικό του παιδί και κατέληξε να μου πετάξει μια αναμερίλα στα μούτρα. Τι άλλο θέλεις πια. Αυτό είναι τρομερό, είναι καθαρή παραφροσύνη. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να προλάβουμε τα χειρότερα. Ο γιατρός έστειλε στο νοσοκομείο να φέρουν ένα φυτόνι που είναι για τους τρελούς. Εγώ έγραψα στο συνταγματάρχη. Να, και τώρα κοιτάω τους λογαριασμούς, αλλά τα έχει κάνει ματάρα και εδώ. Ορίστε, δεν σε. Τα έχει κάνει ματάρα και στα οικονομικά. Τι θλιβερή ιστορία. Εγώ στο ήξερα πως μια μέρα θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αν μας μίξει φωτιά με το νερό, καλό δεν πρέπει να περιμένεις. Τι να θα γίνεις. Δεν πετάει τίποτα, δεν ξέρεις. Τα μαζεύει όλα. Η παλιά σου κούκλα. Το αυτιστικό σου κουμπάκι, οι κουδουνίες της Βέρθας, τα γράμματά σου, το μεταλλιό. Θα πρέπει να σε αγαπώ σε βαθιά όλα. Πολύ βαθιά. Εγώ ποτέ μου δεν φύλαξα τέτοια πράγματα. Ναι, πιστεύω ότι κάποτε με αγαπούσε, αλλά βλέπεις ο χρόνος αλλάζει τους ανθρώπους. Τι να το πω. Α, το συμβόλαιο για τον τάφο. Να σου πω έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, καλύτερα τάφο στο ράφινο από μία. Για πες μου όμως κάτι άλλο. Μήπως θες και εσύ κάποιος αυτή την υπόθεση. Εγώ, φταίω εγώ γιατί τρελάθηκε αυτός. Καλά, καλά. Εξάμου το αίμα νερό δεν γίνεται. Α, δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις για μίλα πιο εσύ θα καθαρά. Πεις. Εγώ, να σου πω τι. Άκουσε να. Όλα αυτά εξυπηρετούσαν τον Μάση του σκοπό σου. Και ο σκοπός ήταν να μεγαλώσει την κόρη σου ακριβώς όπως ήθελες εσύ. Και να έχεις απάνω της την απόλυτη κυριαρχία. Είναι αλήθεια ή όχι. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ομολογώ τη Σαββατοκύριακο. Εμένα. Είσαι δυνατή, Λάουρα. Πολύ δυνατή. Σαν την αλεγούμε στην παγίδα προκειμένου να κόψεις με τα δόντια στο πόδι σου και να γλιτώσεις, παρά να καθίσεις και να σε πιάσουμε. Μπορείς και εξυπηρετείς μόνο στο σκοπό σου. Δεν έχεις συνένοχο ούτε την ίδια σου τη συνείδηση. Έτσι και σου έλεγα να κοιτάξεις τον εαυτό στον καθρέφτη, δεν θα τολμούσες να το κάνεις. Δεν κοιτάζομαι ποτέ στον καθρέφτη. Ναι, γιατί δεν τολμάς. Δώσ' μου το χέρι σου. Ούτε μια σταγόνα αίμα. Ούτε μια τόση δά υποψία για δικτύριο. Μια δολοφονία εντελώς αθώα. Ένα έγκλημα εντελώς ασυνείδητο. Όλα προβλεπόμενα και στην παραμετρή λεπτομέρεια. Θεωρούσα όμως τα όλα, τον αυτός που δουλεύει εκεί πάνω. Έτσι και ξεφύγει καμιά ώρα και σε πιάσει τα χέρια του, θα σε κόψει τα δύο μου το προϊόν. Μιλάς τόσο πολύ, που θα πει κάποιος ότι έχεις πρόβλημα στη συνείδησή σου. Τι θες να αποδείξεις για όλα αυτά που λες, αν μπορείς πήγαινε να με καταγγείλεις. Δεν μπορώ. Το βλέπεις, βέβαια, γιατί κατά βάθος ξέρεις ότι έχω δίκιο, αλλά κοίτα τη δουλειά σου λοιπόν, να κοιτάω και εγώ τη δική μου. Αλλά, ήρθε και ο γιατρός. Εσείς γιατρέ μου πιστεύω ότι είστε ο μόνος που μπορείτε να με βοηθήσετε. Ξέρετε, ακούτε τι κάνει εκεί πάνω. Ελπίζω ότι τώρα με πιστεύετε. Αν και νομίζω ότι είναι πολύ αγαπητό. Κυρία μου, δεν αμφισβητώ αυτό που έγινε εδώ χτες τη νύχτα. Αυτό με απασχολεί να το οφείλεται σε στιγμιαία παραφορά ή σε παροξισμό για να δικείς παρακρούσεως. Άσχετα με αυτό θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως τον τελευταίο καιρό έχει κάποιες έμονες ιδέες. Πάτε μου, έχω την εντύπωση ότι δικές ιδέες είναι πιο έμονες. Οι απόψεις πάνω σε πνευματικά θέματα δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται έμονες ιδέες. Ας αφήσουμε τώρα τα πνευματικά τα θέματα και ας πάμε στο θέμα που μας απασχολεί. Κυρία μου, έτσι πρέπει να αποφασίσετε. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Τι προτιμάτε, να κάνετε μήνυση ή να το στείλουμε αμέσως στο πνευματοκομείο. Όχι, όχι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Το σημαίνει ότι δεν έχετε αποφασίσει τι είναι καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας. Εσείς πάτε μου τι λέτε. Ό,τι και να γίνει, το σκάνδαλο είναι αναπόφευκτο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν υποθέσουμε ότι του κάνω μήνυση και πληρώσω ένα μικρό πρόστιμο για απόπειρα χειροδικίας, ποιος μου εγγυάται ότι αργά ή γρήγορα δεν θα επαναλάβει το ίδιο. Όπως και να είναι, δεν πρόκειται να καταδικαστεί.
σε ισόβια. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να το στείλουμε αμέσως στο πνευνοκομείο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Η παραμάνα που είναι. Η παραμάνα γιατί. Αυτή πρέπει να του φορέσει το γειτόνα, όχι όμως πριν μιλήσω στον ίδιο και πριν δώσω εγώ την εντολή. Έχετε την καλοσύνη να την εφωνάξετε. Μάργαρετ! Μάργαρετ! Δεν φωνάξετε, κυρία. Έλα εδώ παραμάνα. Άκου προσεκτικά τι θα σου πω. Τώρα που θα κατέβει ο ιερός να δω ότι πρόκειται να ξανακτήσει τα ίδια, θα σου κάνω νόημα να του φορέσει αυτό το χιόνι. Όπως βλέπεις, τα μανίκια είναι μακριά, μπορεί να τα δέσει πίσω από την πλάτη και να το τοποθετήσει να κινείται ελεύθερα. Τι λες, θα τα καταφέρεις? Όχι, όχι! Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Μήπως γιατρέ μου εσείς? Νομίζω ότι σε μένα έχει χάσει την εμπιστοσύνη, αλλά και σε εσάς υποθέτω το ίδιο συμβαίνει. Εσείς πάτε μου. Όχι, όχι. Εμένα μη μάνα κατέβαινε. Ναι. Πήγες τώρα όμως στο στέγματα. Μάλιστα. Έλα τον Γιάννη. Φαντάζομαι θα έμαθες τι έπαθε χτες ο ήλιος στο βράδυ. Μάλιστα. Έπαθε μια σοβαρή κρίση και θέλουμε να μας βοηθήσει να τον συνεφέρουμε. Γιατρέ μου, με όλη μου την καρδιά θα κάνω ό,τι μου πείτε για τον Ήλαρχο. Θέλω να του φορέσεις αυτόν εδώ τον γειτόνα. Όχι, όχι! Σας παρακαλώ, όχι! Δεν θέλω μια εκπλαπλώση χέρι πάνω του. Δεν θέλω να του κάνει κακό. Ό,τι δεν έρθει μια σφυλή από μένα. Εγώ δεν θα το πονέσω. Ας μην ονιέται έξω, αν χρειαστεί. Αυτός είναι. Κρύψε το γειτόνα. Κρύψε το γειτόνα καλά. Τον ακούτε πως πάει κρύψε. Ωραία και τώρα όλοι έξω. Μόνο εγώ και ο Πάστανας θα μείνουμε εδώ πέρα. Όλοι έξω. Ορίστε. Ορίστε, διαβάστε για να μάθετε αν είμαι τρελός ή όχι. Εδώ μέσα είναι γραμμένα όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Και ας πάρουμε τη Ραψοδία, την Οδύσσια, την πρώτη, στίχος 215, σελίδα 6, από την επίσημη μετάφραση της Ουψάλας. Ακούστε τι λέει ο Τηλέμαχος στη Θεά Αθηνά. Παρόλο που η μητέρα μου με βεβαιώνει πως πατέρας μου είναι ο Οδυσσέας, εγώ δεν είμαι βέβαιος. Γιατί κανένας μέχρι σήμερα δεν είναι σίγουρος για την καταγωγή του. Και το λέει αυτό για την Πινελόπη, την πιο ενάρετη γυναίκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ε, και πάμε και παρακάτω. Ας πάμε στον προφήτη Ιεζεκείλ. Λέει ο μωρός, ιδού ο πατήρ μου, αλλά τι δύναται να γνωρίζει τον εαυτού και την τώρα. Πιστεύω να πιάνετε το νόημα, ε, γιο σας. Το καταλαβαίνετε. Ας πάμε και παρακάτω. Στη ρωσική λογοτεχνία. Ο Αλέξανδρος Πούσκιν, ο μεγαλύτερος Ρώσος ποιητής, πέθανε μέσα σε μεγάλη αγωνία. Όχι τόσο από τη σφαίρα που ήταν σφινωμένη από μια μονομαχία στο στήθος του, όσο από τις φήμες που λέγανε ότι η γυναίκα του είναι άπιστη. Ακόμα και στην εκλογική κλίνη επάνω ορκιζότανε ότι η γυναίκα του ήταν αθώα. Το βλάκα, τον ηλίθιο, πώς ήταν δυνατόν να ορκίζεται σε κάτι τέτοιο. Α, εδώ είσαι Ιωνά. Ε, βέβαια, δεν υπήρχε ο γιατρός από εδώ. Σας έχω πει τι απάντησα σε μία Εγγλέζα η οποία παραπονέθηκε ότι οι Ιρλανδοί πετάνε αναμένες λάμπες στις γυναίκες του. Τι γυναίκες, λέω. Τι γυναίκες, λέει αυτή. Ναι, όταν ένας άνδρας που αγάπησε και λάτρεψε τη γυναίκα του φτάνει σε σημείο να την πετάξει αναμένη λάμπα, τότε είναι σίγουρο. Τι είναι σίγουρο? Για τίποτα, Ιωνά, δεν είμαστε σίγουροι. Για τίποτα. Μονάχα, αν πιστέψουμε θα σωθούμε. Ναι, ναι, αν πιστέψουμε θα σωθούμε. Καλά έλα που η φύρα μου εμένα μου λέει πως όσοι πιστεύουν χάνονται. Γι' αυτό είμαι σίγουρος, το ξέρω καλά. Ηλάχια. Πάψε εσύ.
καμία κουβέντα με σένα. Ούτε τα με απασχολούν τα κοτσοπολιά που γίνονται εκεί μέσα. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Δεν μου λες σίγουρα. Είσαι σίγουρος ότι τα παιδιά είναι δικά σου. Από ό,τι θυμάμαι, έχεις πάει ένα νεαρό στο σπίτι να σε βοηθάει για τη λειτουργία που είχε να μου στεί κάτι δίμενα. Πάτε στα λόγια σου, αδόλφου. Για βάλει λίγο τα χέρια σου ανάμεσα στα μαλλιά. Θα δεις, θα δεις λίγο καρούπαλο. Για να στα λέω, κάτι ξέρω. Κοιτάξτε, κοκκίνησε. Κοιτάξτε έτσι, Ιωνά. Φήμες ήταν, γυναικεία από τσοπολιά. Αλλά τότε είχε πουήξει ο τόπος. Εμείς οι σύζυγοι είμαστε κωμικοτραγικά πρόσωπα. Τι λες από αυτού, γιατρέ? Για πες μου εσύ, γιατρέ. Πώς πήγες με τη γυναίκα σου? Αν θυμάμαι καλά, πήγες έναν ωραίο αντιπροκαγόνικα. Ναι, πώς το λέγανε, μωρέ, το κοιτάξτε, γιατρέ, κοιτάξτε, το κοκκίνησε. Η γυναίκα σου, γιατρέ, έχει πεθάνει τόσα χρόνια. Και ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται. Και ξέρεις, γιατρέ, αυτός τι έγινε, κοίταμε, γιατρέ, κοίταμε. Αυτός έγινε συνταγματάρχης των δραγώνων. Και μάθει την αλήθεια, δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο αν μάθω ότι αυτός έχει κέρατο. Μίλα και μου κάτι τι κάνει να αλλάξει το θέμα. Βέβαια, μόλις έφτασε η κουβέντα στα κέρατα, θα αλλάξουμε συζήτηση. Πάντως, όχι καταλάβει πως είσαι τρελός. Βέβαια είμαι τρελός. Αλλά αν μπορούσα να δω και τα δικά σας μυαλά, σίγουρα θα σας έκλεινα στην τρελοκοπία. Είμαι τρελός. Το σκέφτηκε κανείς. Γιατί έγινα τρελός. Ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Είναι παιδί μου. Μπορώ να είμαι σίγουρα ότι είναι παιδί μου. Θέλετε να σας πω τι θα κάνετε για να είστε σίγουροι? Πρώτα θα παντρεύεστε για να έχετε την ευρωσία της κοινωνίας. Μετά θα χωρίσετε και θα ζείτε σαν εραστές. Έπειτα θα υιοθετείτε τα παιδιά. Τότε είστε σίγουροι ότι τα υιοθετημένα παιδιά είναι δικά σας. Ωραία ιδέα, ρε! Δεν έχει πια νόημα κανένα η ζωή μου. Κάντε με ό,τι θέλετε. Η ζωή μου τέλειωσε εδώ. Πατέρα, είσαι άρρωστος. Εγώ άρρωστος. Ξέρεις τι έκανες? Το ξέρεις ότι πέρασες τη λάμπα στη μητέρα? Αλήθεια. Αλήθεια. Σκέψου να της άνοιγες το κεφάλι. Και τι χέρια. Δεν μπορεί να είσαι πατέρας μου και να λες τέτοια πράγματα. Τι είπες, δεν είμαι πατέρας σου. Πού ξέρεις εσύ, τι ξέρεις, ποιος σου τα πες. Και δεν είμαι εγώ ο πατέρας του παιδιού, ποιος είναι ο πατέρας σου. Δεν είσαι ο πατέρας μου. Δεν μπορεί να είσαι ο πατέρας μου. Α, ώστε επιμένεις ότι δεν είμαι ο πατέρας σου, ε. Ποιος σου τα βάλε αυτά στο μυαλό σου. Δεν πρέπει να ζήσω και να ακούσω το ίδιο μου παιδί ότι δεν είμαι ο πατέρας. Δεν καταλαβαίνεις όμως ότι αυτό είναι κακό για τη μητέρα σου. Δεν σκέφτεσαι ότι η μητέρα σου θα είναι ντροπιασμένη στα μάτια του κόσμου όλη της τη ζωή. Δεν θέλω να σε ακούω να λες κακιά κουβέντα για τη μητέρα. Τα ακούς? Βέβαια. Σε πήρε και σένα με το μέρος της και τώρα είστε όλοι εναντίον μου. Πατέρα. Δεν θέλω να με ξαναπείς πατέρα. Πατέρα, πατέρα, πατέρα. Βέβαια, αγαπημένο μου παιδί, είσαι δική μου. Δεν μπορεί να είσαι κανενός. Είσαι δική μου. Ξέχασε τα λόγια που σου είπα. Ήταν ένα κακό όνειρο που το έφερε ο άνεμος, όπως φέρει τον πυρετό και την πανούκλα. Σε δική μου. Φτάσου να δω τη ψυχή μου μέσα στα μάτια σου. Μα τι βλέπω? Βλέπω και τη δική της ψυχή. Έχεις δύο ψυχές. Με τη μία μ' αγαπάς, με την άλλη με μισείς. Εγώ θέλω να έχεις μία και να αγαπάς μόνο εμένα. Εμένα, μόνο εμένα, γιατί αλλιώς δεν θα βρούμε γαλήνη. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Θέλω να έχεις μία σκέψη που θα είναι συνέχεια της δικής μου σκέψης. Όχι, όχι. Ό,τι θέλω, θέλω να είμαι εγώ και κανένας άλλος. Δεν θα σ' αφήσω. Δεν θα σ' αφήσω. Είμαι ανθρωποφάγος και θα σε καταπιώ. Και
Και η μάνα σου ήθελε να με καταρθεί, αλλά δεν τα καταφέρει. Είμαι ο χρόνος που τρώει τα παιδιά του. Γιατί του είχαν πει πως αν μεγάλωναν θα τον τρώγανε. Έτσι είναι, να φας και να μη σε πάνε. Και εδώ, αν δεν σε πάω θα με φας. Να, έβγαλες τα κοφτερά σου δόντια, έτοιμη να με κατασπαράξεις. Αλλά παιδί μου, εγώ δεν θα σε πονέσω καθόλου. Yeah.
πάλι, πάλι, πάλι. Θέλεις να θέλεις να δεις όρε, δεις όρε. Θεέ μου, αγαπάς τα παιδάκια. Προσεύχεις, εύχεται στο Θεό. Θέλω να μένω, να μένεις μαζί, Μαργαρέτ. Γιατί είμαι, γιατί είμαι κουρασμένος. Πολύ κουρασμένος. Καληνύχτα, Μαργαρέτ. Γιατρέ, γιατρέ. Αποκλειξία. Είναι νεκρός. Όχι, μπορεί να συνέβη, κανείς δεν μπορεί να συνέβη. Δεν είναι δικό μας, δεν μπορεί να γίνει με κριτές.